Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Στην προσπάθειά μας να σας παρουσιάσουμε περισσότερα στοιχεία για την ζωή του μακαριστού γέροντος Παϊσίου, του ανθρώπου που αγάπησε τον Θεό εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας του, ήρθαμε σε επαφή με επώνυμους ανθρώπους που είχαν την ευλογία από τον Θεό να τον γνωρίσουν και να ζήσουν κοντά του και να αναφέρουν σε μας τις εμπειρίες τους. Η πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία, φίλοι ακροατές, θα είναι με την μακρινή μας Κύπρο και συγκεκριμένα με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο. Ο γέροντας Αθανάσιος έζησε ως υποτακτικός του γέροντος Παϊσίου αρκετό διάστημα και βίωσε κοντά του τον ορθόδοξο μοναχισμό και τις χαρές της πνευματικής ζωής που απορρέουν μέσα από αυτόν τον αγώνα. Πάτερ Αθανάσια, την ευχή σας. Κυρίου. Αναφερόμαστε σήμερα στην εκπομπή μας για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Παϊσίου, τον οποίο εσείς για αρκετό διάστημα είχατε την ευλογία από το Θεό να είσαστε ως υποτακτικός κοντά του. Θα θέλαμε να σκιαγραφίσετε την προσωπικότητα του γέροντος Παϊσίου. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για ανθρώπους του Θεού, ιδιαίτερα για τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος με τόση θαυμαστή ζωή και ο οποίος επιμελώς απέκρυψε τον εαυτό του από τα μάτια των ανθρώπων. Και βέβαια, ούτε κανένα κρατούσε κοντά του κατά τρόπον, δηλαδή συνηθισμένου ως υποτακτικού, απλώς μέναμε κατά διαστήματα κοντά του, εγώ τουλάχιστον, και είχαμε πνευματικές σχέσεις και πολύ αγάπη και εμπιστοσύνη στο γέροντα. Ειλικρινά αισθάνομαι πολύ δύσκολα να μιλήσω για τον γέροντα, διότι είναι τόσο θαυμαστή η ζωή του και τόσο παράδοξα τα φαινόμενα τα οποία συνέβαιναν, που ούτε και για μένα εύκολο να τα πω, αλλά ούτε πιθανόν και οι άνθρωποι που θα τα ακούν να τα πιστέψουν. Το μόνο που μπορώ να πω σε γενικές γραμμές είναι ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά έδωσε τον εαυτό του εξ ολοκλήρου στον Θεό, στον αγώνα για την αγάπη του Χριστού, και η ζωή του ήταν μια συνεχής μαρτυρία των θαυμάτων της Θείας Χάριτος και της φωνής του Θεού στον κόσμο σήμερα. Μάλιστα. Θα θέλαμε, Πάτερ Αθανάσιε, μια και έχουμε την ευκαιρία αυτή να συζητούμε για το πρόσωπο του γέροντος Παϊσίου, συνέβησαν κάποια γεγονότα ενώ ζούσε ο γέροντας Παϊσίος, τα οποία τονίζουν, θα έλεγα, την αγιότητα του πατρός αφενός και αφετέρου στηρίζουν την πίστη μας και τονίζουν την ελπίδα μας για την ουράνιο βασιλεία. Θα θέλατε να μας μιλήσετε γι' αυτά? Βέβαια, συνέβηκαν πάρα πολλά γεγονότα και νομίζω ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος επισκεπτόταν τον γέροντα έχει να πει κάτι από την προσωπική του πείρα. Και οπωσδήποτε αρκετά από αυτά γνωρίζουμε και εμείς που κατά το δυνατό ζούσαμε κοντά στον γέροντα. Βέβαια, επειδή ποτέ δεν σκεφτήκα, τουλάχιστον εγώ, ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή που θα χρειαζόντουσαν αυτά τα πράγματα να λεχθούν, έτσι απλώς τα κατέγραφα στην αδύνατη μνήμη μου, χωρίς να εστιμούμε πολύ ακριβώς λεπτομέρειες και ημερομηνίες και χρονολογίες. Όμως, οπωσδήποτε, η πληθώρα των γεγονότων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε εστιμούμε τα πάρα πολλά πράγματα, και τα οποία πιστεύω ότι πιο πολλοί άνθρωποι οπωσδήποτε βρίσκονται εν ζωή και μπορούν να μας στηρίξουν και ήδη. Κάτι που μου έρχεται έτσι πρόχειρα αυτή τη στιγμή στο μυαλό είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβηκε, νομίζω, γύρω στο 1987, εάν δεν κάνω λάθος την ημερομηνία, όπου κάποια ομάδα παιδιών από την Αμερική, Αλληνοαμερικανών παιδιών, επισκέφθηκαν το Άγιον Όρος και ήθελαν να γνωρίσουν τον γέροντα. Τότε όμως ο γέροντας απουσίαζε, ήταν εκτός Αγίου Όρους, και είχε μάλιστα απουσίαζε περίπου ένα μήνα. Και τα παιδιά αυτά επισκέφθηκαν το κελί του γέροντα, χωρίς να γνωρίζουν ότι απουσίαζε, χτύπησαν το κουδουνάκι όπως συνήθιζαν οι επισκέπτες. Ο γέροντας
τους άνοιξε, τους εκέρασε, τους εμίλησε, τους έδειξε το δρόμο για το γειτονικό μοναστήρι και τα παιδιά έφυγαν. Και μετά όταν ήσαν στο μοναστήρι, διηγόταν εκεί ότι πήγαν στον πατέρα Παΐσιο. Εμείς όταν ακούσαμε αυτό το γεγονός, επειδή ξέραμε ότι ο γέροντας έλειπε, εγώ προσωπικά, επειδή ήθελα και εγώ κάτι να δω το γέροντα, έψαξα να δω αν πράγματι ήρθε χωρίς να λάβουμε εμείς υπόψη μας, χωρίς να το καταλάβουμε. Όμως όλοι οι γείτονες και οι υπόλοιποι πατέρες μας πληροφόρησαν ότι ο γέροντας δεν ήρθε και θα ερχόταν στο Άγιο Δώρο μετά από 15-20 μέρες. Δηλαδή ενώ ο γέροντας βρίσκονταν εκτός Αγίου Όρους και πολύ μακριά από το Άγιο Δώρο, εν τούτης ταυτόχρονα βρίσκονταν και στο κελί του και ανέπαβε και δίδαξε και κέρασε τα παιδάκια του από την Αμερική. Μάλιστα. Ένα άλλο γεγονός το οποίο συνέβη και εδώ στην Κύπρο, μάλιστα μετά την κοίμηση του γέροντα, το οποίο αξίζει να σημειωθεί διότι είναι κάτι που συνέβη και μετά την κοίμηση, είναι μεν απλό, αλλά φαίνεται ας πούμε το πνεύμα του γέροντας αυτό. Κάποια κοπέλα εδώ στην Κύπρο από τη Λεμεσό, η οποία είχε ένα πρόβλημα με την υγεία της, επισκέφθηκε πριν αρκετά χρόνια τον γέροντα στη Σουρωτή, στο μοναστήριο των Αγέροντας ήταν έξω και εκεί μαζί με τις πολύτιμες συμβουλές ο γέροντας χάρισε εκεί ένα μικρό σταυρουδάκι. Η κοπέλα το είχε πάντα στη τσέπη της, στο πορτοφολάκι το σταυρουδάκι και κάποτε που τελευταίως βρέθηκε σε ένα σπίτι που υπήρχαν μεγάλα προβλήματα υγεία και μια άλλη κοπέλα ήταν σε δύσκολη θέση, της μίλησε για τον γέροντα Παΐσιο και στην πολλή επιμονή της άλλης σκέφτηκε να της χαρίσει το σταυρουδάκι που της έδωσε ο γέροντας. Και μάλιστα σκέφτηκε ότι ο γέροντας πάντοτε δίδασκε να είμαστε φιλότιμοι και έτσι με αχωτιά να δίνουμε στους άλλους ό,τι καλό έχουμε. Και λέει να δώσω και εγώ το σταυρουδάκι μου και δεν πειράζει. Ας πούμε εγώ το έχω τόσα χρόνια, ας το πάρει και αυτή η καμένη που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Και πράγματι έδωσε το σταυρουδάκι, το έβγαλε από το πορτοφόλι και το χάρισε άλλη κοπέλα. Αλλά όταν επέστρεψε σπίτι, είχε πάρα πολλούς λογισμούς, λυπήθηκε που έδωσε το σταυρουδάκι, σκεφτόταν ας πούμε να το ζητήσει πίσω, τέλος πάντων διάφορα τέτοια πράγματα ανθρώπινα. Οπότε μετά από καμιά ώρα δεν χρειάστηκε κάτι να δώσει από το πορτοφόλι της και άνοιξε το πορτοφόλι, βρήκε μέσα ένα άλλο σταυρουδάκι ακριβώς το ίδιο με αυτό που της είχε χαρίσει ο γέροντας. Μάλιστα. Αυτό συνέβη και πριν λίγο καιρό εδώ στην Κύπρο. Το ξέρω πολύ καλά από άνθρωπο που εξομολογείται εδώ κοντά μας. Μάλιστα. Πάτερ Αθανάση, ναι. Θα θέλαμε να μας διηγηθείτε εκείνο το γεγονός, εκείνο του καθηγητού του Πανεπιστημίου, ο οποίος, όπως δήλωσε στον γέροντα, δυσκολευόταν να πιστέψει στην ύπαρξη του Θεού. Αυτό μου το διηγήθηκε και εμένα εκεί αυτό της μάρτης και ο ίδιος που ήταν παρόν. Είχε πάει κάποιος καθηγητής Πανεπιστημίου και εκεί που μιλούσαν με τον γέροντα, αυτός και με αυτή την έπαρση τρόπο δεινά του πολύ μορφωμένου ανθρώπου, έβλεπε τον γέροντα κάπως ηρωνικά. Και όταν ο γέροντας μιλούσε με απλότητα για την πίστη στον Θεό και την ανάγκη της κοινωνίας μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν τα πολυλάβανε και υπόψη αυτά τα πράγματα. Αλλά μετά είπε στον γέροντα ίδιος ότι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω απόλυτα αυτά όλα που λέγονται περί Θεού και που διδάσκονται. Και ο γέροντας μεταξύ σοβαρού και αστείου του λέει, κοίταξε, αν δεν πιστεύεις στον Θεό, τότε είσαι πιο ανόητος και από μια σαύρα ακόμα. Εγώ μόνο αυτό έχω να σου πω. Και αυτός βέβαια πειράχτηκε και του λέει ο γέροντας, εάν θέλεις μπορώ να σου το αποδείξω αυτό το πράγμα. Και λέει, απόδειξε το. Και βέβαια εκεί που καθόντουσαν στο χωράφι έξω, παίρνουν τέτοια διάφορα μικρά εσπετά και πέρασε μια σαύρα ξαφνικά. Όταν τη φωνάζει ο γέροντας, τη λέει, έλα εδώ εσύ. Αυτή φτάθηκε κοντά τους και τη λέει, πες μας, υπάρχει Θεός? Και μπροστά στα μάτια του γέροντα και των υπολείπων ανθρώπων και του καθηγητού, η σαύρα σηκώθηκε στα δύο πόδια και κουνούσε καταφατικά το κεφάλι της, σαν έκανε δηλαδή ένα είδος υποκλήσεως, μετανοίας. Μάλιστα. Και ο άνθρωπος βέβαια μόλις αυτό το γεγονός καταλαβαίνετε ότι φραντάχτηκε μέσα του και από εκείνη τη στιγμή όλα πλέον άλλαξαν. Ερχόταν συχνά στο Άγιον Όρος και έβλεπε με πολύ ευλάβεια τον γέροντα και πάνω και ομολογούσε ότι
παρόλο που ήταν τόσο μορφωμένος, εν τούτης ένα τόσο μικρό ζώο, ας πούμε, ήταν πιο έξυπνο από τη δική του σοφία. Αυτός ο καθηγητής του Πανεπιστημίου είναι και δικό σας γνωστός, πατέρα Αθανάση? Ναι, το γνωρίζω, αλλά είναι δύσκολο να πω το όνομα του όμως. Δεν ξέρω αν ο ίδιος θέλει να κάνω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι θέματα αυτά άψονται της προσωπικής ζωής κάθε ανθρώπου. Και, αλλά δεν είναι μόνο εγώ που τον ξέρω, πολλοί πατέρες Παγιονόρος και άλλοι άνθρωποι. Γιατί είναι κάτι και που ακούστηκε και που υπήρχαν και άλλοι παρόντες οπωσδήποτε. Δεν είναι κάτι μυστικό. Μάλιστα. Πάτερ Αθανάσια, θα θέλαμε να μας διηγηθείτε και εκείνο το περιστατικό του παιδιού εκείνου που θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του, παίρνοντας το μηχανάκι για να αυτοκτονήσει. Ναι. Αυτό το γεγονός, πράγματι, ήμουν κι εγώ αυτό της μάστηρας, δηλαδή γνωρίζω το παιδί και το όνομά του και τα γεγονότα όλα, διότι αυτό το παιδί ήταν ένα σύγχρονος νέος εποχής μας, ο οποίος στην Αθήνα μάλιστα ήταν, κάποια μέρα, που κάποιο βράδυ μάλλον, που είχε πολλές απογοητεύσεις και ήταν πολύ ευαίσθητο παιδί, αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή του και πήρε το μηχανάκι του και έτρεχε με λιγιώδη ταχύτητα προς το Μαραθώνα. Εγώ δεν ξέρω για τα μέρη της Αθήνας, κάπου εκεί πρέπει να είναι αυτό. Και σκεφτόταν, είχε υπολογίσει σε κάποιο τόπο να φύγει από τον δρόμο και να πάει να σκοτωθεί, τρέχοντας με το μηχανάκι με την ταχύτητα τη μεγάλη. Και ο συνεχής λογισμός ο οποίος επικρατούσε στο μυαλό του ήταν ότι δεν αξίζει να ζω, κανείς δεν με αγαπά, κανείς δεν νοιάζεται για μένα, κανείς δεν με καταλαβαίνει, δεν έχει κανένα νόημα η ζωή μου. Λέγοντας αυτά όμως και τρέχοντας να κάνει το σκοπό του, τότε ξαφνικά βλέπει μπροστά του το γέροντα, ο οποίος τον σταμάτησε ροποτινά και του λέει: σταμάτα, πρόσεξε τι πάει να κάνεις. Και αμέσως συνήθηκε και θυμήθηκε ότι είχε έρθει στο Άγιον Όρος και είδε κάποτε τον γέροντα, ο οποίος του έδειξε πάρα πολύ αγάπη. Μετά το παιδί ήρθε στο Άγιον Όρος και είπε στον γέροντα το γεγονός και μάλιστα μου το είπε και εμένα, γιατί έτυχε κι εγώ να ήμουν εκεί. Μετά εγώ ρώτησα τον γέροντα πώς είναι αυτό το πράγμα, πώς εξηγείται. Το γέροντας ήξερε σε αυτό το γεγονός? Δεν, κοίταξε, εγώ δεν ήξερα, απλώς ας πούμε αυτή την ώρα περίπου εγώ συνειδητά να προσεύχομαι για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για τα παιδιά που τρώπονται να έχουν, έτσι έχουν, είναι ευαίσθητοι και έχουν πιο πολύ ανάγκη, και προσευχόμενος είδα το παιδί αυτό μπροστά μου, αλλά δεν ήξερα περισσότερα πράγματα. Τον μετέφερε το πνεύμα του Θεού. Και μάλιστα μου είχε πει και την ημέρα ότι πολλές φορές προσευχόμενος ο γέροντας ευρισκόταν με το Πνεύμα του Άγιον στα νοσοκομεία, σε διάφορα σπίτια τα οποία ήταν πονεμένα, σε διαλυμένες οικογένειες, σε ανθρώπους με μεγάλο πένθος, με μεγάλο πόνο, και όχι μόνο στην Ελλάδα δηλαδή, αλλά σε όλο τον κόσμο, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού του μετέφερε. Και έτσι είχε μια αίσθηση αυτή του παγκόσμιου πόνου, για τον οποίο προσευχόταν ο γέροντας με όλη του τη δύναμη που είχε. Θυμούμαι κάποτε που ο γέροντας είχε προσκαλέσει έναν ιερέα στο καλυβάκι του κάτω στην καψάλα που ήταν, για να τελέσει ο ιερέας την λειτουργία και να κοινωνήσει ο γέροντας στον αχράνο μυστηρίων. Ήταν έτσι μια πολύ δύσκολη μέρα χειμουνιάτικη και με πολλή δυσκολία ο ιερέας πήγε το βράδυ στο κελί για να μπορέσει το πρωί να λειτουργήσει. Όταν πλέον βράδιασε και ετοιμάστηκαν να ξεκουραστούν, τότε ο ιερέας κατά τη συνήθεια πήγε στο ιερό να ετοιμάσει την Αγία Τράπεζα, την Αγία Πρόθεση, για να είναι έτοιμα την άλλη μέρα το πρωί να λειτουργήσει, εφόσον ο γέροντας απέφευγε να έτσι τρόπο να ευθρεπίζει τα ιερά σκεύη, καθότι και ο ίδιος δεν ήταν ιερέας. Όμως γεύθηκε το νάμα, το κρασί δηλαδή, το οποίο κάναμε τη λειτουργία, και είδε ότι το νάμα του γέροντα που είχε στο κρυσάκι του είχε ήδη χαλάσει, είχε ξυνήσει. Και λέει στον γέροντα: γέροντα, δυστυχώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, διότι το νάμα χάλασε. Τότε ο γέροντας λυπήθηκε πάρα πολύ, δεν είχε κι άλλο νάμα, ήταν και πάφτωχος ο γέροντας, ο ίδιος δηλαδή θεληματικά στερούσε αυτό το από κάθε ανάπαυση. Και λέει: καλά, τι να κάνουμε, πάτερ, να μείνεις το βράδυ εδώ, αφού τώρα νύχτα δεν μπορεί να πας, το πρωί να κάνουμε
ένα αγιασμό, κάτι και να πας στο καλό. Αλλά το βράδυ ήταν πάρα πολύ συγχωρεμένος και έλεγε έτσι, ας πούμε, ότι ούτε ένα μπουκαλάκι νάμα δεν έχω για να κάνουμε λειτουργία αύριο, ας πούμε, και ετοιμάστηκα, έφερα τον ιερέα εδώ. Τρόποντι να έτυχε μια μικρή θλίψη μέσα στην καρδία του λόγω της στερήσεως αυτού του πράγματος. Και προσευχόταν στον Θεό. Το πρωί, μετά την ξεκούραση, όταν πήγε στο εκκλησάκι ο γέροντας να ανάψει τα καντιλάκια για να κάνουν τη συνηθισμένη ακολουθία που κάνουν οι μοναχοί, τότε είδε μπροστά από την εικόνα της Παναγίας μια μεγάλη μπουκάλα γεμάτη νάμα. Γλυκύτατο το νάμα, καθαρό, φρέσκο, τέλειο δηλαδή, από πάση απόψεως, το οποίο μπόρεσε ο ιερέας και λειτουργήσε. Και αυτό το νάμα βέβαια βρέθηκε εκεί κατά θαυμαστό τρόπο, χωρίς να το βάλει κάποιος άνθρωπος, αλλά η πρόνοια του Θεού. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάτερ Αθανάσιε, ναι. Εμείς από τη δική μας πλευρά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε αυτήν τη στιγμή και να ευχηθούμε οι ευχές του Γέροντος Παϊσίου καθώς και των συγχρόνων Αγίων της εποχής μας να στηρίζουν εσάς και την αδελφότητά σας στο δύσκολο πνευματικό έργο που έχετε εκεί στην μαρτυρική Κύπρο. Και και ευχόμαστε οι προφητείες του Γέροντος Παϊσίου όσον αφορά την Κύπρο σύντομα να επαληθευτούν. Ευχόμαστε Θεό να βοηθήσει με τις ευχές των Αγίων και ζητώ και εγώ συγγνώμη και από εσάς και από τον Γέροντα που τόλμησα να μιλήσω χωρίς να είμαι άξιος να μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιεραπίτνης και Σιτίας στην Κρήτη, κ. Ευγένιο, ο οποίος είχε γνωρίσει από κοντά τον Γέροντα Παΐσιο και μπορεί να δώσει την μαρτυρία του. Σεβασμιότατε, χαίρετε. Χαίρετε. Αναφερόμαστε στην εκπομπή μας για το πρόσωπο του μακαριστού Γέροντος Παϊσίου. Γνωρίζουμε ότι εσείς αγαπούσατε πολύ τον Γέροντα, όπως φυσικά και εκείνος σας αγαπούσε πάρα πολύ. Θα θέλαμε από την πνευματική αυτή σχέση που είχατε αποκτήσει να μας πείτε δύο λόγια οικοδομής για τους φίλους ακροατές που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας. Είναι αλήθεια ότι αυτό που συγκινούσε ιδιαίτερα τον κάθε χριστιανό που πλησίαζε το Γέροντα Παΐσιο ήταν η πληθωρική αγάπη του. Τόσο πολύ που πολλές φορές έμενα εκπληκτικός, έμεινα κατάπληκτος πως πραγματικά μέσα σε αυτό το συμπαθητικό, θα έλεγα, ανθρωπάκι κρύβεται μια τόση μεγάλη αγάπη, μια τόση μεγάλη χάρη, η χάρη του Θεού. Από την πρώτη στιγμή κιόλας που τον πλησίαζες καταλάβαινες ότι δεν υπήρχαν τα τύχη, αλλά ήταν σε όλους προσιτός και προσπαθούσε μάλιστα να δημιουργήσει και κλίμα κατάλληλο για να μπορεί να επικοινωνήσει με τον άλλο. Είχε ένα βλέμμα, ένα μάτι καθαρό και ένα βλέμμα διερευνητικό, θα έλεγα, μέσα στην ψυχή του άλλου. Έβλεπε τι ακριβώς συνέβαινε και πρώτος εκείνος έδινε το χέρι για ένα πλησίασμα της καρδιάς. Ενώ εμείς στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους κρατάμε ακριβώς την αντίθετη στάση. Δηλαδή περιμένουμε ο άλλος πρώτα να μας μιλήσει και ύστερα εμείς. Εκείνος έκανε το βήμα το πρώτο και έτσι έδινε όλη την άνεση ούτως ώστε ο άλλος να αισθάνεται άνετα και ευχάριστα κοντά του. Αυτό νομίζω είναι και ένα πρώτο δείγμα της αγιότητάς του. Ότι δεν ήθελε κανείς να αισθάνεται κοντά του άβολα, αμήχανα, αλλά φιλικά, αδελφικά θα έλεγα. Τόσο πλούσια ήταν η αγάπη του που διασκέδαζε τα προβλήματά μας.
ήθελε να σχετικοποιήσει αυτά που εμείς είχαμε απολυτοποιήσει. Ήθελε να μας δώσει να καταλάβουμε ότι υπάρχει Θεός, υπάρχει η δύναμη του Θεού, η δύναμη της προσευχής, όπως έλεγε. Και η προσευχή ήταν εμπιστοσύνη στο Θεό, όπως πάλι ο ίδιος έλεγε. Να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στο Θεό. Πολλά ελέγαμε για την προσευχή και επέμενε σε αυτό το θέμα. Μάλιστα έλεγε ότι ο νους του ανθρώπου είναι σαν το μικρό παιδί που σε απασχολεί συνέχεια και σου κάνει ερωτήσεις που πολλές φορές είναι άσχετες μεταξύ τους ή μπορεί να σε ρωτήσει τα πιο απίθανα πράγματα. Έτσι και ο νους του ανθρώπου μπορεί να πάει να πεταχθεί από τη μια άκρη στην άλλη και να ασχοληθεί με τα πιο απίθανα πράγματα. Τότε έλεγε ακριβώς χρειάζεται η ευχή. Να απασχολήσουμε το νου μας με την ευχή για να μην τρέχει από εδώ και από εκεί. Να του δώσουμε δουλειά να κάνει όπως ακριβώς κάνουμε με το μικρό παιδί. Του δίδουμε ένα γλυφιτζούρι ή ένα τόπι, ένα παιχνίδι να απασχοληθεί και να μας αφήσει και μας ανενόχλητους. Το ίδιο έλεγε πρέπει και εμείς να κάνουμε. Να δώσουμε τροφή στο νου μας, στο λογισμό μας και αυτή η απασχόληση να είναι η ευχή και ενδιατρίβοντας ο νους με την ευχή μένει ανενόχλητος από τις άλλες ξένες επεμβάσεις. Μάλιστα, σεβασμιότατε, υπάρχουν κάποια γεγονότα ενώ όσο ζούσε ο γέροντας αλλά από ό,τι πληροφορούμεθα και μετά από την κοίμησή του που φανερώνουν το πνευματικό μεγαλείο που ο Θεός του χάρισε. Θα θέλαμε για ωφέλεια των ακροατών να αναφερθείτε σε μερικά από αυτά. Πιστεύω απόλυτα και διεπίστωσα κατ' επανάληψη ότι ήταν προορατικός. Λυπούμε που αναφέρομαι με τόση ευκολία στο βαθυσέβαστο όνομά του, αλλά όπως είπα είχα μια πολύ φιλική σχέση που ο ίδιος την ήθελε και πολλές φορές με περίμενε και έτσι αισθανόμουν άνετα κοντά του και πολλά πράγματα μου είπε που μετά από χρόνια τα διεπίστωσα. Ένα από αυτά για την ωφέλεια των ακροατών που είπατε είναι το ότι όταν ακόμα ήμουν φοιτητής, λαϊκός και φοιτητής της θεολογικής σχολής στη Θεσσαλονίκη, τον επισκέφτηκα στο Άγιο Όρος, αδειμονούσα πότε να τον συναντήσω και τον βρήκα στο δρόμο. Πράγματι πήγαμε στο Κελίδου, μου έδωσε πάλι όλη την άνεση να εκφράζομαι κοντά του άνετα και φιλικά και εγώ είχα πολλά προβλήματα και πολλούς πειρασμούς. Εκείνος το διαπίστωσε και αμέσως από την πρώτη και όλα στιγμή που πήγαμε στο κελί του κάθισε σε ένα μικρό κουτσούρι όπως τα είχε κόψει μόνος του, τα μικρά σκαμνάκια από τους κορμούς των δέντρων και επέμενε να καθίσω σε ένα μεγαλύτερο που είχε και ένα ημικυκλικό, μια πλάτη ημικυκλική που ήταν ο φλοιός του δέντρου. Που λέει κάθισε εκεί και θα καθίσεις στο δεσποτικό. Εγώ του είπα δεν πειράζει, θα καθίσω χαμηλότερα κοντά σας. Λέει όχι, κάθισε εκεί. Μου θα σου φέρω και ένα χαλί. Και μου έφερε ένα τσουβάλι που το έβαλε πάνω και επιμένοντας κάθισα. Στη συνέχεια όταν είδα πόσο σοβαρή ήταν, συνειδητοποίησα πόσο σοβαρή ήταν
η δική μου η κατάσταση και πόσο προσοχή χρειαζότανε και διαπίστωσε ότι στενοχωρήθηκα για τα λάθη μου, πάλι από αγάπη για να μου δώσει θάρρος, μου είπε «Ευτυχώς που επέτρεψε ο Θεός αυτούς τους πόνους, τους δυνατούς πόνους που είχες με τα δόντια σου αρκετό καιρό», ενώ εγώ δεν του είπα καθόλου για πονόδοντο. «Τα οικονόμησε έτσι ο Θεός για να σε γλιτώσει από άλλους μεγάλους πειρασμούς και θα δεις πώς θα σε βοηθήσει». Αργότερα βέβαια συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά πράγματι ήταν από το Θεό που με έκαμε να πάρω μια απόφαση να φύγω από τη Θεσσαλονίκη, να κατέβω στην Κρήτη και να γίνω μοναχός. Και για το θέμα του μοναχισμού με βοήθησε πάρα πολύ, επειδή έγινα μοναχός μεγάλος, δυσκολευόμουν να αποφασίσω και εκείνος από την άλλη μεριά ήθελε να με βοηθήσει, αλλά συγχρόνως την απόφαση να την πάρω κι εγώ. Υπήρξε μια, θα έλεγα, αγωνιώδης συνάντηση, αλλά και μια συνεχή έτσι, επικοινωνία που είχαμε, μέχρι ότου με τη χάρη του Θεού και με τις δικές του ευχές μου είπε «Πήγαινε στην Κρήτη και έχει ο Θεός». Μια φορά μάλιστα, βλέποντας ότι δεν αποφάσιζα, μου το είπε καθαρά. Ανέβηκα το μονοπάτι, πήγα στο κελί του, ενώ χιόνιζε και ήμουνα κάτασπρα. Κάτασπρος από το χιόνι. Και όταν με είδε χαμογελούσε. Μου λέει «Άσπρισες και μοναχός δεν έγινες». Αργότερα που τα σκέφτομαι, και τα σκέφτομαι ακόμα, τα σκεφτόμουν και τα σκέφτομαι, καταλαβαίνω πως προσπαθούσε ο ίδιος να μου δώσει θάρρος, να ενισχύσει την κλίση μου και να με βοηθήσει να αγαπήσω τον Χριστό και μόνο. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, είναι τόσα πολλά τα θαυμαστά που επετέλεσε στην επίγεια ζωή του ο Γέροντας, ναι, που ούτε μια ούτε δύο ή περισσότερες εκπομπές θα μπορούσαν να φανερώσουν το πνευματικό μεγαλείο της ψυχής που ο Θεός του χάρισε. Εμείς πάντως σας ευχαριστούμε που υποβληθήκατε σε αυτόν τον εγώ κόπο. Εγώ ευχαριστώ. Το θεωρούμε ιδιαίτερη τιμή, διότι γνωρίζουμε ότι αυτήν την ώρα θα έπρεπε να ξεκουράζεστε για την ακολουθία που ακολουθεί, ναι, το βράδυ. Όμως εμείς ευχόμεθα ο Θεός διαπρεσβειών του Γέροντος Παϊσίου να σας κατευθύνει στο δύσκολο πνευματικό έργο στο πανέμορφο νησί της Κρήτης. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω στην Κρήτη να τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε, την ευχή σας. Πώς να μην θαυμάσει κανείς, φίλοι ακροατές, την αγιότητα του Πατρός Παϊσίου? Πώς να μην δοξάσει κανείς τον Θεό που αντιδοξάζει αυτούς που τον δοξάζουν? Τι μέγεθος ταπεινώσεως είχε μέσα του ο Γέροντας Παϊσίος? Ποια κλίμακα βαθμολογική θα μπορούσε να την μετρήσει, όταν αυτός ο Γέροντας επιθυμούσε, καθώς έλεγε, «Όταν πεθάνω να με πετάξουν και όχι να με θάψουν στη γη, μπας και ο Θεός συγχωρέσει καμιά μου αμαρτία». Ειδοποιούν όμως ότι είμαστε έτοιμοι για την επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία με την Θεσσαλονίκη, όπου θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γεώργιο Μπλάτζα, τον προσωπικό γιατρό του Γέροντος Παϊσίου. Ο κύριος Μπλάτζας είναι καθηγητής της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Είναι ο γιατρός που χειρούργησε τον Γέροντα και μπορεί να δώσει την δική του μαρτυρία για την προσωπικότητά του. Κύριε Μπλάτζα, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Μπλάτζα, ακούγεστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Και όπως σας είχα πει και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν μπούμε στο στούντιο, ετοιμάζουμε την εκπομπή του Γέροντος Παϊσίου και θα θέλαμε με λίγα λόγια να σκιαγραφίσετε την προσωπικότητα του Πατρός Παϊσίου, ιδιαίτερα τις στιγμές εκείνες που βρισκόταν στο νοσοκομείο. Κύριε Συνέλη, μου ζητάτε κάτι το ακατόρθωτο. Ο Γέροντας Παϊσίος δεν θα μπορούσε να περιγραφεί, ίσως και όσοι προσπαθούν να γράψουν κάτι, να περιγραφεί με πολλά λόγια πόσο θα
πώς να μπορέσω εγώ με πολύ λίγα λόγια να τα πω αυτά που θα θέλατε. Για μένα, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, η συγκλονιστικότερη της ζωής μου, να έχω ασθενή τον Γέροντα Παΐσιο. Αρκεί να σας πω ότι τις περισσότερες φορές μας έδινε εκείνος κουράγιο. Βέβαια, εμείς σαν γιατροί κάναμε το καθήκον μας απέναντί του και εκείνος βέβαια θα πρέπει να πω ότι ήταν ο πιο καλός άρρωστος. Ο πιο πειθαρχικός άρρωστος. Μας άκουγε και εφήρμοζε κατά γράμμα αυτό το οποίο ζητούσαμε, οσοδήποτε οδυνηρό κι αν ήταν και όσο κι αν τον κούραζε. Μέχρι κάποια στιγμή, να φτάσω σε αυτό το σημείο, μέχρι τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν είχε πλέον αποστολή και σημασία να βρίσκεται στη ζωή εδώ. Μου ζήτησε λοιπόν στην περίπτωση αυτή να σταματήσω τα πάντα, να παρακαλέσω και τις αδερφές στο μοναστήρι που τον νοσηλεύαν και τον περιποιόταν, να σταματήσουμε κάθε προσπάθεια, διότι δεν είχε νόημα η παραμονή του. Η διακριτικότητά του, η λεπτότητα, η διάκριση που τον χαρακτήριζε, να μην μας στεναχωρήσει, να μην στεναχωρήσει κανέναν, ήταν κάτι το καταπληκτικό. Εκείνο βέβαια που νομίζω ότι θα ενδιέφερε όσους μας ακούνε, πιστεύω ότι θα ήταν πώς αντιμετώπισε το θέμα του επερχομένου θανάτου. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρει τους ακροατές να ακούσουν ότι ήταν σαν να αναφερότανε σε άλλο πρόσωπο. Θα θέλαμε, συγγνώμη που διακόπτω, ναι κύριε Μπλάτζα, θα θέλαμε να δώσουμε την άλλη μαρτυρία, την αγιοπνευματική, πώς δηλαδή ένας Άγιος της σύγχρονης εποχής μας αντιμετωπίζει την μεταθάνατον ζωή. Βέβαια ο Γέροντας Παΐσιος, όπως έλεγε, είχε αποδείξεις όχι απλώς πίστη για την άλλη ζωή, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία μέσα στα πάρα πολλά που μας είπε. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν του ανακοινώσαμε μέσα στο γραφείο μου, στο νοσοκομείο, ότι ναι, υπάρχει ένας όγκος εκεί, με πολύ χαμόγελο, έτσι, με πολύ συγκατάβαση, με πολύ γλυκύτητα, μου είπε: «Μη στεναχωριέσαι, Γιώργο. Εντάξει, αυτό είναι. Ωραία. Θα κάνουμε ό,τι πει ο Θεός. Ό,τι πει ο Θεός. Μη στεναχωριέσαι, εσύ θα κάνεις τη δουλειά σου». Και κοιτάξτε, επειδή ο κόσμος, αυτό ήταν το που μου έκανε εντύπωση, περίμενε κόσμος να τον δει απ' έξω. Τον ξέρανε, τον είχαν γνωρίσει πλέον. Ήθελαν να έρθουνε. Λέω: «Γέροντα, επιμένουν να σας δουν». Να έρθουν βέβαια. Και ήμουνα μπροστά, με κράτησε μπροστά, που ενδιαφερότανε για τα προβλήματα του καθενός και να τους δώσει την ευχή τους κλπ. Σαν να μην είχε συμβεί και να μην συνέβαινε τίποτα στον ίδιο. Αυτό φαντάζομαι ότι λέει πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως. Και αυτό έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς νοσηλείας, αλλά και της επίπονης έτσι πορείας, διότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Δεν παραπονέθηκε ποτέ και δεν είπε «Οχ». Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Μόνο από τη σύσπαση του προσώπου μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι πονάει. Και ακόμα κάτι, προσπαθούσε να δώσει μια χαριτωμένη εικόνα, να δημιουργήσει ένα ευχάριστο περιβάλλον, όταν πηγαίναμε και τον βλέπαμε και τον πλησιάζουμε και του λέγαμε «Γέροντα, πώς είστε, πονάτε, να κάνουμε κάτι». Πάντα θα έβρισκε να μας πει κάτι τι, για να δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ήτανε σαν όλα αυτά να συνέβαιναν σε κάποιον άλλον και όχι στον ίδιο. Θυμόσαστε κάποιο περιστατικό σε αυτές τις στιγμές που τον επισκεπτόσασταν και τον ρωτούσατε αν όντως χρειάζεται κάποια βοήθεια? Θυμούμαι μια στιγμή που μου είπε, που καταλάβαινα ότι υπέφερε πολύ. Του λέω «Γέροντα, πώς είστε? Υποφέρετε». Μόλις που συγκατένευσε και γυρίζει και μου λέει
δεν ήξερα, Γιώργο μου, ότι ο Θεός έβαλε την ψυχή τόσο βαθιά, που, ώστε να μην βγαίνει εύκολα. Και γέλασε, γιατί είμαστε ένα πράγμα. Έτσι μας έπλασε ο Θεός, αχώριστους. Ένα άλλο που έκανε εντύπωση είναι όταν εξετάζοντας του το ύπαρ, που είπαμε ότι μεγάλωνε και λοιπά και λοιπά και είχε πόνους. Α, μη σας στεναχωρεί γι' αυτό. Εν μέσω πόνων και έτσι μεγάλης δυσφορίας. Αυτό είναι το καμάρι μου, μου λέει. Αυτό είναι το καμάρι μου. Πρώτα με κρατούσε στη ζωή και τώρα με στέλνει γρήγορα στον πατέρα. Νομίζω ότι ένα σωρό άλλο, τι να σας πω, όταν ήθελε να μου δείξει κάτι τι για κάποιο όραμά του, μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, γιατί μου είχε πει τότε, δεν θα πεις τίποτε, του ξέφυγε και το είπε, ξέχασε τους πόνους, ξέχασε τα πάντα, ξέχασε ότι είχε ορούς, ότι ήταν καθυλωμένος στο κρεβάτι, σηκώθηκε όρθιος. Και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω, τον ακολουθούσα και προσπαθούσα να του πιάνω τους ορούς και τα χέρια του για να μην πάθουμε κάτι. Και όταν ξαναηρέμησε, μου είπε αυτό που ήθελε να μου πει και να μου δείξει κάτι τι, εν συνεχεία ξαναξάπλωσε, πήρε τη θέση του την κανονική και επανήλθε στην κανονική θέση του αρρώστου. Εκείνη την ώρα είχε, για μένα είχε αλλάξει τελείως. Ήταν σαν να μην ήταν ο άρρωστος, ο γέροντας, ο Παΐσιος, να ήταν κάποιος άλλος. Τι άλλο να σας πω, πραγματικά δηλαδή, όπως σας έλεγα, τι να πρωτοπεριγράψει κανένας και τι να πρωτοπεί για τον γέροντα Παΐσιο. Να σας πω μόνο ότι ενώ εκείνος ήταν άρρωστος, όταν φεύγαμε εμείς αισθανόμασταν πολύ καλά. Μάλιστα. Και όταν ήταν μέσα στο νοσοκομείο και όταν ήταν στο μοναστήρι. Και να σας εξομολογηθώ και κάτι. Θέλω έτσι αυτά να είναι έτσι προσωπικά βιώματα και πολλές φορές, επειδή με έχουν παρακαλέσει και άλλοι να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, έκανα αυτή την εξαίρεση μόνο από το τηλέφωνο, θέλω και εγώ να τον σκέφτομαι όπως τον σκέφτεστε όλοι και να τον θυμούμε όπως τον θυμάστε όλοι, σαν ένα σύγχρονο Άγιο που με μια συγκίνηση αλλά και με κάποιο δέος σκέφτομαι ότι να τολμήσω να το πω, η Θεία Πρόνοια τον έφερε στα χέρια μας να τον βοηθήσουμε την τελευταία περίοδο της ζωής του, η οποία ήταν από τις πιο, να το πω έτσι, δεν ξέρω, δεν το, ας το πω όμως, από τις πιο ευεργετικές για τους αρρώστους μας, για τον κόσμο που ερχόταν εκεί. Θα έλεγα για την εποχή μας, κύριε Μπλάτζα. Ναι, για την εποχή μας, αλλά συζητώ και για το νοσοκομείο που πραγματικά πέρασε πάρα πολλοί κόσμος και όλος αυτός ο κόσμος, να δώσω και μία απάντηση στο αρχικό ερώτημα, έφευγε με το συνέστημα και με την βεβαιότητα ότι πράγματι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν Άγιο, ότι αυτός είναι ο χριστιανισμός, αυτή είναι η πραγματική πίστη. Υπήρχε δηλαδή μία, να το πω έτσι, μία πρακτική, μία οφθαλμοφανής απόδειξη της Θείας Χάριτος και της παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο αυτόν. Μάλιστα. Κύριε Μπλάτζα, δεν θέλω να σας διακόψω από την ροή των σκέψεών σας. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Το ξέρω. Και θα πρέπει να κλείσουμε αυτήν την τόσο όμορφη συνέντευξη. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω εν κατακλείδη σε αυτά που λέτε, ότι ο γέροντας Παΐσιος είναι η απόδειξη της αγιότητας στην σύγχρονη εποχή μας. Με βρίσκεται απολύτως σύμφωνο. Και νομίζω ότι αυτά μπορεί κανένας να τα λέει ωραία και καλά, όταν αισθάνεται και καλά. Όταν έχει κανένας ζήσει από κοντά, όπως πολύ σωστά είπατε, το γέροντα Παΐσιο, αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές, τις τραγικές στιγμές, μπορεί να καταλάβει το μεγαλείο της πίστεως και της εγκατάλειψης στα χέρια του Θεού. Ναι, έτσι είναι. Και εγώ ομολογώ πως με αυτά που λέτε συμφωνώ απόλυτα, γιατί και εγώ ως μαθητής που έζησα ως Άγιον Όρος, από
13χρονο παιδί, μέχρι ναι. που έφυγα από την Αθωνιάδα σχολή. Ναι. Πηγαίναμε τακτικά στον γέροντα και ο γέροντας, μόνο που τον βλέπαμε, μόνο η αγάπη του, μας τόνωνε την πίστη και ήταν για μας ένα εχέγγυο, θα έλεγα, μια απόδειξη για την μετέπειτα σταδιοδρομία μας στον έξω κόσμο. Ναι, ασυζητητή. Τι να πει κανένας για εκείνο εκεί το αρχονταρίκι στον κήπο έξω, Το υπαίθριο αρχονταρίκι. Ναι, τι να πει κανένας. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος, όπως πιστεύουμε όλοι, τις τελευταίες ημέρες μου είπε κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και μία υποθήκη και μία παράκληση και μία αυτή χώρια που θεωρούσε τον εαυτό του τον τελευταίο άνθρωπο. Μου είπε πρώτα να προσεύχεστε για τους πεθαμένους, οι οποίοι είναι πλέον στο έλεος του Θεού, και μετά για όλους τους άλλους. Του υποσχέθηκα. Μάλιστα. Του το υποσχέθηκα, γιατί κατάλαβα ότι μέσα είχε την επιθυμία να είναι και εκείνος. Σκεφτείτε λοιπόν το μέγεθος της ταπείνωσης και της αντίληψης που είχε για το ποιος είναι, παρά την αγιότητά του, παρόλα όσα είχε ζήσει, παρόλα όσα ήξερε, παρόλα όσα είχε δει και ό,τι νομίζαμε οι άλλοι για εκείνον. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει, και ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε τίποτε άλλο. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που μου ζητήσατε να πω αυτά τα λίγα λόγια. Ομολογώ πως είναι δική μας η ευχαρίστηση, κύριε Πλάτζα, διότι και εσείς δεχτήκατε να μιλήσετε στον σταθμό μας, στον σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, και να δώσετε τη δική σας μαρτυρία για το πρόσωπο του Γέροντος Παϊσίου. Ειδοποιούν όμως ότι ήδη έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας και Ναούσης, Αρχιμανδρίτη Διονύσιο. Πάτερ Διονύσια, χαίρετε. Να είστε καλά και να έχετε χαρά. Θα θέλαμε μέσα από αυτήν την συνέντευξη που θα ακολουθήσει, Πάτερ Διονύσιε, να δώσετε την προσωπική σας μαρτυρία για το πρόσωπο του μακαριστού Γέροντος Παϊσίου. Δεν υπάρχει, αγαπητέ Κωνσταντίνε, καμιά απολύτως αμφιβολία ότι ο πατήρ Παΐσιος είναι ένας εκ των Αγίων των ημερών μας, και μάλιστα ως ήδη φαίνεται ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Όταν έρθουν εις το φως της δημοσιότητος θαυμαστά γεγονότα που γνωρίζω και που συνέβησαν ή πρώτης κοιμήσεώς του ή μετά την κοιμήσή του, θα θυμηθείτε αυτά μου τα λόγια, την αγιότητά του, την μαρτυρεί και επιβεβαιώνει και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας μας. Αν έβλεπε κανείς, για όσους δεν τον γνώρισαν προσωπικά, τι κόσμο συνέρεε δια να οικοδομηθεί εν Χριστώ και παρακληθεί και βρει τον δρόμον του με τα θεόπνευστα αυτά απλά λόγια του και παραδείγματα, και κυρίως με την έως θυσίας κυριολεκτικά αγάπην του, τόσον εις το Άγιον Όρος όσον κατόπιν και στο μοναστήρι της Ουρωτής, αλλά και μετά από την κοιμησή του, να προσκυνήσουν τον τάφο του, θα εβεβαιώνεται εκ του ασφαλούς δια την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Εγώ προσωπικά μ' αξίωσε η φιλανθρωπία του Θεού να τον γνωρίσω και να έχω μια κοινωνία μαζί του επί 20 σχεδόν χρόνια. Πρώτη φορά τον είδα και συνομίλησα μαζί του, ως ενθυμούμε, τέλος Μαΐου 1975. Έκτοτε ουδέποτε έπαυσα να απευθύνομαι σε αυτόν τον απλανή και γεμάτον από αγάπη οδηγό και να ζητώ πάντοτε τη συμβουλή του για την πορεία μου και δια την εις τον κόσμο διακονία μου. Και εγώ, αν και ανεπίδεκτος πνευματικής ωφελίας, και διέ μου πολλοί άλλοι, λέγοντάς τους τα όσα παρά αυτού οίκουον, ωφεληθήκαμε πνευματικά και δοξάζουμε τον Θεόν και ευχαριστούμε τον Άγιο Γέροντα. Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα γεγονός, κυρίως για να ωφεληθούν οι αδελφοί μου συμπρεσβύτεροι, και που είναι, ας το υπό έτσι, η αρχή των σημείων σε μένα. Θα θέλαμε, Πάτερ Διονύση, με πολύ χαρά
να ακούσουμε αυτό το γεγονός ή και κάποια άλλα γεγονότα εάν έχετε προς ωφέλεια των φίλων ακροατών. Ακούτε Κωνσταντίνε. Ναι, σας ακούμε πατέρ Διονύση. Είναι πολλά, ένα θα υπούμε. Όταν το 1982, Σάββατο του Ακαθίστου, έγινα ιερεύς στην Ιερά Μονή του Διονυσίου, την τέταρτη ημέρα του Πάσχα τον επισκέφτηκα στις Καριές. Με άνοιξε με πολύ καλοσύνη και αγάπη και μου λέει «Πού είσαι βρε παιδί, μέρες έχεις να φανείς». Του απήντησα ότι «Να γέροντα, μετά από τη χειροτονία, μεγάλη εβδομάδα, Πάσχα, και εγώ ήθελα να έρθω και με την πρώτη ευκαιρία χαίρομαι ιδιαιτέρως που σήμερα είμαι κοντά σου». Αφού καθίσαμε αρκετές ώρες, μπορώ να πω 2-3, και μου είπε αρκετά σπουδαία πράγματα, στο τέλος, πριν φύγω, του παρακάλεσα να μου πει μια ιδιαίτερη συμβουλή, την οποία, όπως τον είπα, θα την θεωρούσα ως δώρο για τη χειροτονία μου. Εκείνος βέβαια επέμενε και μου λέει «Τόση ώρα κουβεντιάζουμε ευλογημένε, τι άλλο δώρο, όλα αυτά τι είναι που λέμε». Εγώ θα έλεγα σαν με μια κάποια αδιακρισία, επέμενα φορτικά ότι «Όχι, θέλω να μου πεις μια συμβουλή, αλλιώς δεν φεύγω από εδώ». Εκείνος επέμενε και εγώ επέμενα. Πριν πούμε το συμπέρασμα, να σας πω το εξής. Το Πάσχα, στην Μονή Διονυσίου, πρώτο Πάσχα το 82 που έκανα σαν ιερεύς, ο γέροντας ο προηγούμενος ο Παπαχαράλαμπος είχε πάρα πολλά ονόματα να μνημονεύσει και η ώρα προχωρούσε και τα ονόματα δεν τελείωναν. Εγώ πλησίασα στο γέροντα και τον είπα ότι «Γέροντα, ξημέρωσε, τα ονόματα δεν τελειώνουν, να τα αφήσουμε και όλη τη διακινήσιμη εβδομάδα να μνημονεύομαι από λίγα». Εκείνος μου έριξε μια αυστηρή ματιά και μου είπε «Τι λες παπά μου, σήμερα πρέπει, Πάσχα, πρέπει όλα να τα μνημονεύσουμε». Και εγώ κατόπιν στράφηκα στους άλλους δύο ιερείς, τον παπά Σιμεών και τον πατέρα Παντελεήμονα, και μεταξύ σοβαρού και αστείου τους λέω «Πατέρες, ξημέρωσε, ο γέροντας δεν έχει σκοπό να προχωρήσουμε στην ακολουθία. Ρίχτε μια ματιά τα χαρτιά των ονομάτων για να τελειώσουν οι στίβες». Και είπα τη λέξη «με το μάτι πατέρες, με το μάτι για να τελειώνουμε». Πράγμα το οποίο και σχεδόν μπορώ να πω ότι εγώ έκανα. Αυτό λοιπόν το γεγονός, κατά τον ταπεινό μου λογισμό και όπως φαίνεται εκ των υστέρων, το εγνώριζε ο γέροντας ο μακαριστός, ο γεροπαΐσιος. Και όταν του επέμενα να μου δώσει ένα δώρο για τη χειροτονία μου, τελευταία στιγμή πριν φύγω από το κελί του, από την εξώπατα του κελιού του, μου λέει «Τέλος πάντων, αφού επιμένεις ανυποχώρητα, να σου κάνω κι εγώ τέλος πάντων αυτό το δώρο για τη χειροτονία σου». Και τι μου είπε? «Άκουσε παπά μου, όταν μνημονεύεις ονόματα, ούτε να βαριέσαι και να τυμπελιάζεις, ούτε με το μάτι να τα διαβάζεις, αλλά ένα-ένα, και διαβάζοντάς τα, να βάζεις μέσα στο νου σου το πρόσωπον εκείνο που μνημονεύεις και να κάνεις τον πόνο του ανθρώπου δικό σου πόνο, το πρόβλημα του ανθρώπου δικό σου πρόβλημα, τη δοκιμασία του άλλου δική σου δοκιμασία. Και να ξέρεις ότι εκείνη την ώρα γίνονται θαύματα από μέρους του Θεού, όταν με φόβο Θεού μνημονεύετε εσείς οι ιερείς τα ονόματα των ανθρώπων στην Αγία Πρόθεση. Αλλιώς, παραπάνω αξία θα έχω εγώ στα μάτια του Θεού, που βάφω κάποτε τα παπούτσια μου και λέω και την ευχή, παρά εσείς οι ιερείς οι οποίοι δήθεν μνημονεύετε στην Πρόθεση και δεν λέτε τίποτα». Αλλά μου έκανε εντύπωση το συγκεκριμένο αυτό, είπε τα δικά μου τα λόγια. Αυτά που είπα εγώ στους ιερείς με το μάτι για να τελειώνουμε,
Εκείνος μετά από 3 μέρες μου είπε, όχι με το μάτι, αλλά μέσα από την καρδιά σου και ένα-ένα θα μνημονεύεις τα ονόματα στην Αγία Πρόθεση. Αυτό είναι ένα γεγονός που έτσι ιδιαιτέρως και μάλιστα τότε μου έκανε έτσι εντύπωση και το λέω για να οικοδομηθούν όλοι οι ακροατές και κυρίως οι αδελφοί συμπρεσβύτεροι οι οποίοι θα ακούσουν αυτήν την εκπομπή. Πάτερ Διονύσιε, είναι πράγματι συγκλονιστικό αυτό το γεγονός που μας αναφέρατε και δείχνει την αγάπη του γέροντα για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας που τόσο υποφέρουν και στον... Και δια τους ζώντας. Θέλω να πω ότι πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό το γεγονός, γιατί δείχνει την αγάπη του γέροντα για τους αδελφούς μας, είτε εν ζωή, είτε που έχουν κοιμηθεί, και δείχνει τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος ζούσε πραγματικά τον Θεό μέσα στην καρδιά του. Δεν γνωρίζω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε αυτήν την τόσο όμορφη συνέντευξή μας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που έχουμε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία και ευχόμαστε ο Θεός δια πρεσβειών του Γέροντος Παϊσίου, του Γέροντος που πολλές ψυχές ανέπαυσε ο λόγος του, να σας στηρίζει και να σας ευλογεί στο δύσκολο πνευματικό σας έργο. Και ευχόμαστε ο Θεός να σας αξιώσει και του επισκοπικού αξιώματος, γιατί η Εκκλησία μας έχει ανάγκη από βιαστάς της Βασιλείας του Θεού. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Διονύση. Αυτό τώρα μ' ακούς, Κωνσταντίνε. Ναι, ναι. Αυτό η ευχή δεν έχει και τόσο θέση, γιατί ο Γέροντας, ξέρετε, έλεγε να αφήνουμε τον Χριστό να ομιλεί σε όλη μας τη ζωή. Να γίνεται παντού και πάντοτε το θέλημα του Θεού. Εμείς, Πάτερ Διονύσιε, από αγάπη το λέμε, επειδή ακριβώς γνωρίζουμε ότι όταν γίνεται το θέλημα του Θεού, πάντα αυτό που γίνεται είναι το σωστό. Εμείς ανθρωπίνως εκφράζουμε αυτήν την ευχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ Διονύσιε. Να είστε καλά. Ο Πατήρ Διονύσιος, φίλοι ακροατές, ευτύχησε να γνωρίσει τον Γέροντα από τα μαθητικά του χρόνια, όταν ήταν μαθητής στο περισπούδαστο σχολείο της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας στο Άγιον Όρος, αλλά και μετέπειτα από αυτό ως κληρικός στον κόσμο. Και ήταν πράγματι συγκλονιστικές οι εμπειρίες του κοντά στον Γέροντα Παΐσιο, όπως άλλωστε φάνηκε από αυτή μας την συνομιλία. Και είναι τόση η αγάπη του στο πρόσωπό του, που συνέθεσε τροπαριακό ύμνο σε ηχοπλάγιο του πρώτου αφιερωμένο σε αυτόν. Ψάλεται σύμφωνα με το πολιτίκιο των συνάναρχων λόγων. Αγιών ημων όρος, χέρι του Άθωνος, της Θεοτόκου ο κλήρος και μοναζόντων λιμήν, ότι ανέδειξεν ημίν εν εσχάτης της κερής όρμων χυμαζωμένων. Εφάμιλον της πάλαιος ίης των Θεοδόξαστων Παΐσιων. Στο διάστημα, φίλοι ακροατές, που ακούγατε τα αργά αγιορείτικα και κραγάρια του πλαγίου πρώτου ήχου από την χοροδία των μαϊστόρων της ψαλτικής τέχνης, συνδεθήκαμε τηλεφωνικώς με την Κρήτη για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Εμμανουήλ Ρουσάκη, δάσκαλο, ο οποίος γνώρισε τον Γέροντα Παΐσιο από τα παιδικά του χρόνια και θα δώσει και αυτό στην προσωπική του μαρτυρία για τον Γέροντα Παΐσιο. Χαίρετε, κύριε Ρουσάκη. Χαίρετε. Όπως ακούσατε στον μικρό πρόλογο αυτής της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, αναφερόμαστε στο πρόσωπο του μακαριστού Γέροντος Παϊσίου και θα θέλαμε μέσα από αυτήν την πνευματική σχέση που είχατε να σκιαγραφίσετε την προσωπικότητά του. Εύχομαι τα λόγια μου να μην ρίξουν σκιά στο πρόσωπο του Γέροντα, αλλά να φανερώσουν τις ενέργειες του Θεού στους ανθρώπους και να επεληθευτεί το γραφικό θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Βέβαια, τον πρώτο λόγο τον έχουν εκείνα τα πρόσωπα που εμιμήθηκαν την Αγία Βιωτή του Γέροντα, αφού για να μιλήσει κανείς για ένα Άγιο χρειάζεται πολύ ή λίγη, μικρή ή μεγάλη μετοχή σε αυτό που είναι το πρόσωπο. Γιατί τι να πει κανείς άγευτος
για τις χαρμολύπες ενός Αγίου, τις εξάρσεις, τις αρπαγές επαυλίους ουρανούς, αίκους άριστα ρήματα, άουκες της στόμα ανθρώπων λαλίσε. Αυτά τα αφήνουμε για τους σοβαρούς θεολόγους. Εμείς μπορούμε να πούμε λίγα εξωτερικά από ό,τι εχείρεση μόνο ψηλάφισαν. Ο γέροντας ήταν απλός άνθρωπος, αλλά η απλότητα, νοουμένη ως αποτέλεσμα των ενεργειών της Χάριτος, που επαναφέρει τον άνθρωπο στην αυθεντική του κατάσταση, στο πρωτόχτιστο κάλος του και τη γοητεία του, και έτσι πια σαν αυθεντικός άνθρωπος έγινε πόλο έλξεως και θαυμασμού. Από τα φυσικά του χαρίσματα μπορούσε να διακρίνει κανείς πολύ εξυπνάδα και γνήσιο και πηγαίο χιούμορ, και όταν μιλούσε κανείς μαζί του δεν ήταν δύσκολο να διακρίνει ένα άνθρωπο που ζει την καθημερινή πραγματικότητα διαχρονικά. Έτσι σε απεγκλώβιζε με την ποιμαντική του από τις πλάνες που σου φέρουν τα πάθη και φρόντιζε να σου δώσει προοπτικές να ζήσεις και εσύ την αιωνιότητα. Ουδέποτε σε μετέφερε σε ένα μυθικό κόσμο, ούτε σου ωρεοποιούσε τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά άφηνε αυτή η πραγματικότητα η σκληρή να γίνει προοπτική για να ζήσεις αιώνια, χωρίς όμως να αποκλείεται το θαύμα. Όπου το θαύμα δημιουργούσε προοπτικές για να ζήσει ο άνθρωπος αιώνια, όσον αφορά την το έκανε, γινόταν και το θαύμα. Όσον αφορά όμως την προσφορά του στην Εκκλησία, το αφήνουμε για άλλους σοβαρούς. Εμείς μπορούμε να πούμε πολύ σύντομα πως ο γέροντας φρόντισε να μεγαλώσει καλά η παραφιάδα, το υπόλοιμα του λαού, η μαγιά, γιατί όπως έλεγε, η ελιά αφού είναι γεμάτη ξεράδια, καλλιεργείται, κλαδεύεται από εκείνο που την έχει, το Θεό δηλαδή, για να φάει κανένα καρπό, αλλά θα κοπεί. Ήταν γνήσιος και αυθεντικός φορέας της παραδόσεως και του ήθους της Εκκλησίας, που με το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος εξέφραζε την εμπειρία της Εκκλησίας και απαντούσε στην ανθρώπινη αγωνία. Δεν είχε ως σχέση οπωσδήποτε καμιά με τους γκουρού ή με δω οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να εξαρτηθεί ο κάθε νέος σήμερα. Πρώτα-πρώτα δεν ήσουν εξαρτημένος από εκείνον, γιατί έδινε τον εαυτό του σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε κατάσταση, και παράλληλα απεγκλωβιζόταν και από τον άνθρωπο και από την κατάσταση. Ο γέροντας άκουγε το Θεό, ενώ οι γκουρούν ακούν τη δική τους αυτοσυνειδησία. Το γέροντα τον διέκρινε η ευγνωμονούσα ταπείνωση του δεχομένου τη χάρη, ενώ τον γκουρού τον διακρίνει η ύβρις της αυτοθέωσης. Ο γέροντας εξυποκειμενίκευε ή προσοικειωνόταν τη δόξα του Θεού, ενώ οι γκουρού εξαντικειμενικεύουν ή θεωρούν ως καθολική αλήθεια τη δική τους αυτοσυνειδησία, την οποία προβάλλουν. Τα λέω αυτά τα τελευταία γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή πνευματικής σύγχυσης και δεν είναι σαφή η αίσθηση των ορίων μεταξύ πλάνης και αλληλεδειχθείας, μεταξύ ορθοδοξίας και αιρέσεως. Ίσως θα ήταν αξιοσημείωτο αν λέγαμε πως είχε μια αγάπη λυτρωμένη, και με αυτή τη λυτρωμένη αγάπη, περασμένη από το σταυρό της ασκήσεως, γινόταν για τον οποιοδήποτε, και μάνα και πατέρας και αδερφός, ό,τι χρειαζόταν σαν ανθρώπινη βοήθεια και να μπορεί να περπατήσει εν κενότητα της ζωής εκεί όπου θάνατος του και την κυριαρχεί. Μάλιστα. Κύριε Ρουσάκη, ναι. Εμείς στην προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε το πρόσωπο του γέροντος Παϊσίου, ναι, θα θέλαμε μέσα στην ολότητα αυτής της εκπομπής, ναι, να μας πείτε και κάποια γεγονότα που τονώνουν έτσι την πίστη μας και τα οποία έχει επιτελέσει ο γέροντας ενώ ζούσε. Θα θέλαμε να το κάνετε αυτό προς χάριν και ωφέλεια των φίλων ακροατών. Θα προσπαθήσω βέβαια, θα αναφερθώ και θα περιοριστώ σε ένα που μπορώ, είναι βέβαια πολλά, αλλά θα πω ένα που μπορώ.
και ο Θεός να δοξάζεται και ο γέροντας πια, γιατί είναι Άγιος. Να, και ο γέροντας πια. Τα λέμε αυτά και το ζητούμε αυτό, κύριε Ρουσάκη, μόνο προς δόξαν Θεού. Προς δόξαν Θεού, κάποτε ήμουν μικρός πια και είχα κατέβαινα στο κελί του και ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ο πειρασμός ήταν πολύ δυνατός. Ό,τι και να πει κανείς ήταν λόγια, αλλά ο πειρασμός ήταν πολύ δυνατός. Και κάθε φορά που πήγαινα πάντοτε με συμβούλευε, μου έλεγε αρκετά λόγια, αρκετές συμβουλές, εύστοχα πράγματα κτλ. Αλλά ήταν δύσκολη η κατάσταση και δυνατός ο πειρασμός. Κατέβαινα κάτω και λέω τώρα, αν θα μου πει λόγια, θα τον βρίσω και θα φύγω. Χτύπησα, μπήκα, μου άνοιξε, μπήκα μέσα. Δεν μου είπε απολύτως τίποτα, αλλά με κοίταξε, πήρε όλο τον πόνο μου μέσα του, σταύρωσε τα χέρια και μου λέει, φύγε μωρέ, θα κάνω προσευχή. Ενώ δεν μου είπε τίποτα. Και έφευγα πάνω και όταν έφευγα πάνω και ανέβαινα πάνω δεν πατούσα. Δεν ξέρω αν ήταν άλλη κατά, ό,τι και να πει κανείς είναι λόγια. Είναι όπως το είπατε, ότι ο κάθε άνθρωπος που νιώθει το πρόβλημα μέσα του, αυτός μπορεί να δώσει τη διάσταση όταν λυθεί το πρόβλημα. Κύριε Ρουσάκη, είναι τόσα πολλά τα θαυμαστά γεγονότα που επετέλεσε ο γέροντας, ναι, ενώ ζούσε, αλλά και μετά την κοίμησή του, από ό,τι ακούμε, ναι, που πολλές εκπομπές θα χρειαζόταν για να αναφερθούμε σε αυτά. Ναι, πάρα πολλές και πολλά βιβλία, δεν ξέρω. Ναι, ναι, δεν γνωρίζω εάν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο σε αυτήν την εκπομπή μας. Δεν είμαι έτοιμος για κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Εμείς πάντως να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε και ευχόμαστε ο Θεός διαπρεσβειών του Γέροντος Παϊσίου να σας κατευθύνει στο δύσκολο διδασκαλικό σας έργο στο πανέμορφο νησί της Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ρουσάκη. Χαίρετε. Χαίρετε. Και από την μακρινή μας Κρήτη να έρθουμε εδώ στην Αθήνα, φίλοι ακροατές, και να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή της θεολογίας, τον κύριο Γεώργιο Ζουγανέλη, ο οποίος ευτύχησε ως μαθητής στην Αθωνιάδα Εκκλησιστική Ακαδημία στο Άγιον Όρος να γνωρίσει τον Γέροντα Παΐσιο. Τον κύριο Ζουγανέλη έχουμε αυτήν την στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα θέλαμε, κύριε Ζουγανέλη, μέσα από αυτήν την συνέντευξη να μας λέγατε κάποια στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν εμάς ακούγοντάς τα. Ευχαρίστω. Να καλησπέρισω και το ακροατήριό σας. Εκείνο που ουσιαστικά πρέπει να τονίσουμε για τον Γέροντα Παΐσιο είναι ότι υπήρξε ένας σταθμός, τουλάχιστον για μένα αλλά και για πολλούς ανθρώπους που διάβηκαν το κατώφλι του κελιού του, πάντοτε υπήρχε μια πρωτόγνωρη εμπειρία στον οποιονδήποτε τον επισκεπτόταν. Απλοϊκός άνθρωπος, δεν είχε αυτό που βλέπουμε καμιά φορά, το υπεροπτικό στυλ ή την αυθεντία που προβάλλουν οι έξυπνοι άνθρωποι της εποχής μας. Ήταν μία πνευματική φιγούρα, όπως ακριβώς ορίζει αυτός ο ψυχότοπος που λέγεται Αγιώρος. Μου έδωσε, τουλάχιστον σε μένα, στην πρώτη επαφή που είχα σε ηλικία 14 χρονών, να καταλάβω ότι είχε ισορροπήσει τα πράγματα γύρω του, η φύση τον δεχόταν σαν άνθρωπο εκλεκτό, σαν σύμμαχο θα λέγαμε, τέλεια δεμένο μαζί του. Και τελικά εκείνο που θυμάμαι στην πρώτη μας επαφή ήταν όταν εγώ, βλέποντας δύο φίδια στη σκεπή του κελιού, όπως πηγαίναμε προς τα Βρονικήτα, ήθελα να τα σκοτώσω και βέβαια ο γέροντας, χωρίς να μπορώ να εξηγήσω το γιατί, με απότρεψε με την έμφαση ότι άφησε τα και αυτά ζώα του Θεού είναι. Βέβαια δεν μπορούσα να ερμηνεύσω το γεγονός. Η ηρεμία του γέροντα με καθησύχασε και βέβαια
δεν τόλμησα να προχωρήσω στο διάβημά μου σαν πιτσιρικάς. Η αίσθηση βέβαια και τότε και σήμερα που ζω τις μαρτυρίες κι άλλων ανθρώπων και σε περιοχές όπου είναι άγνωστος ίσως ο λόγος του Θεού, όπως είναι στο Όρος, μέσα στον κόσμο δηλαδή, διαπιστώνω ότι πολλοί προσέγγισαν τον Γέροντα και όλοι είχαν λάβει αυτό το μήνυμα, λες και υπήρχε πάντοτε για τον καθένα αυτό που ζητούσε. Ήταν όντως ένας προορατικός άνθρωπος που κάθε του κουβέντα κατέληγε σε σωστή απάντηση στο ερώτημα που πολλές φορές δεν ετίθετο, αλλά ο Γέροντας με την προορατική του αυτή χαρισματική ικανότητα που δόθηκε από το Θεό μπορούσε να προβλέπει ή να απαντάει σε οτιδήποτε τυχόν απασχολούσε τους πιστούς. Αλλά ακόμα και άλλους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν επιστήμονες, οι οποίοι είχαν τα δικά τους προβλήματα, οι οποίοι μέσα από τον ορθολογισμό τους δεν διεννοούνταν να σκεφτούν κάτι διαφορετικό, εκεί ανακάλυπταν τη δύναμη της πίστης ενός ανθρώπου που ξεπερνούσε τα όρια της λογικής, αλλά δεν γινόταν παράλογος. Ήταν υπέρλογος και ήταν συνθυής, ήταν συνδημιουργός με τον δημιουργό αυτής της χαράς που έχουμε κι εμείς σκεφτεί κατά καιρού σαν πιστή αυτής της χριστιανικής διδασκαλίας. Μάλιστα. Κύριε Ζωγανέλη, υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία τονώνουν, θα έλεγα, την πίστη μας και τα οποία ο Γέροντας Παΐσιος είχε επιτελέσει ενώ ζούσε. Θα θέλαμε προς χάριν και ωφέλεια των φίλων ακροατών να αναφερθείτε σε αυτά τα γεγονότα, να γνωρίζετε μόνο πως πολλοί ακροατές επιθυμούν να μάθουν όσο μπορούν περισσότερα πράγματα για την ζωή του Γέροντος Παϊσίου. Η αγιότητά του δεν σημαδεύεται βέβαια μόνο από τις προσωπικές έτσι μαρτυρίες, είναι ένα ψήγμα στο σύνολο των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων που του έδωσε ο Θεός αφιδός. Εκείνο όμως που εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν όταν βρέθηκα προ ενός ανθρώπου που ήταν αφιερωμένος από τους γονείς του στην παιδική ηλικία και μάλιστα όχι μόνο αφιερωμένος στους μοναχούς κάποιων ανατολικών θρησκειών, παρακλάδια του Ινδουισμού, θιβετιανοί βουδιστές ίσως, οι οποίοι χρησιμοποιούν και τάντρικά στοιχεία, μαγικής φύσεως δηλαδή στοιχεία, και είχε ισχυροποιηθεί τόσο αυτό το παιδί, είχε λάβει ξεχωριστές δυνατότητες μέσα από την εποπτή αυτών των δυνάμεων που προκύπτουν από το χώρο και κατέληξε πράγματι μετανοώντας να βρεθεί στο Όρος. Μέσα σε αυτές τις επισκέψεις συνεχείς που κάναμε εμείς κατά καιρού στα μοναστήρια βρέθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με το συγκεκριμένο άτομο και εκεί διαπίστωσα ιδίης όμαση με τα μάτια μου δηλαδή ότι αυτό το άτομο ήταν πολύ ξεχωριστό και βέβαια σαν νέος και έφηβος πλέον διαπίστωνα ότι όντως ήταν κάπως ξεχωριστός από εμάς τους υπόλοιπους, αλλά τον έβλεπα κάπως δυσαρεστημένο για αυτές τις ικανότητες που είχε. Τέλος πάντων μπορούσε να έχει στη διάθεσή του οτιδήποτε θελήσει ανά πάσα στιγμή υποβοηθούμενος ίσως από αόρατες δυνάμεις και η αορασία αυτή με τρόμαζε εμένα, ότι δηλαδή μπορούσε αν ήθελε να πιει κάποιο νερό να μου κινήσει το ενδιαφέρον να κοιτάξω ότι το ποτήρι ερχόταν από μόνο του, χωρίς βέβαια να μου κατευθύνει το νου, δηλαδή να με υπνοτίζει,
διαπίστωσα μπροστά μου ότι είχε αυτές τις δυνατότητες. Όπως επίσης έξω από το μοναστήρι που είχε κάποιους κορμούς τεράστιους, με τα χέρια δεν μετακινούνται αυτοί οι κορμοί των δέντρων, και μπορούσε άνετα να τους μετακινήσει και όχι σπρώχνοντας, αλλά να τους σηκώσει έναν έναν ανάλογα, για να μου δείξει ότι πραγματικά μπορεί να κάνει το ένα και το άλλο όπως εμείς, πειράζοντάς τον, ίσως τον προκαλούσαμε περισσότερο. Εκείνο που συνδέεται βέβαια με το γέροντα είναι και ένα άλλο βέβαια περιστατικό, ότι μπαίνοντας ήθελε να μπει μέσα στο ναό και δεν μπορούσε να προχωρήσει, κοκκίνιζε. Πραγματικά δεν του ήταν αδύνατο να προσεγγίσει, να μπει μέσα στο χώρο της, του ναού γενικά της εκκλησίας. Μέσα μοναστήρια έμπαινε, αλλά δεν μπορούσε στον κυρίως ναό. Και εκείνο που είδα σαν δυνατότητα του γέροντα είναι ότι ενώ μπορούσε πραγματικά να θρηματίζει μια πέτρα, να συντρίβει, όταν ο γέροντας του χάραζε στην πέτρα το σταυρό, δεν ήταν ικανός αυτό να κάνει οτιδήποτε. Μέσα από τις δυνατότητες που του έδινε αυτή η αφιέρωση στους συγκεκριμένους χώρους. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, ο γέροντας μπορούσε να αντισταθεί στην οποιαδήποτε πρόκληση από αυτές τις δυνάμεις, και νομίζω ότι είναι θαυμαστή αυτή η μαρτυρία και για μένα λειτουργήσε ίσως και καθησυχαστικά μπροστά σε αυτά που είδα λίγο πριν την παρουσία και την παρέμβαση του γέροντα. Είναι, θα έλεγα, ολοφάνερη η δύναμη του Θεού όταν υπάρχει σύγκριση μεταξύ της δικής του δύναμης και της δύναμης του πειρασμού. Ένα. Είναι το γεγονός του καθησυχασμού, θα λέγαμε, ότι ενώ είδα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Γεώργιος ονόματι, είχε τη δυνατότητα να κάνει πράγματα πέραν του λογικού, παράδοξα, και καμιά φορά αισθάνεσαι και τρόμο, αβεβαιότητα, πώς γίνονται όλα αυτά, προσπαθείς να τα εξηγήσεις, αμέσως η δύναμη αυτή που είχε ο γέροντας, που δεν επέτρεπε να συμβούν, χάριν ίσως του Σταυρού, όχι ίσως, με βεβαιότητα, έβλεπες δηλαδή τη δύναμη του Θεού πολύ πιο ισχυρή από όλους τους ισχυρούς και τα ισχυρά που συμβαίνουν μέσα από τα μυστήρια, όπως διαγράφονται μέσα και από τις θρησκευτικές δυνατότητες που είχε ο συγκεκριμένος νέος. Κύριε Ζουγανέλη, είναι τόσο πολλά τα θαυμαστά που... Ναι, αυτό βλέπω και εγώ, ότι δύσκολα θα μπορούσαμε να καταμετρήσουμε το τι συναισθηματική φόρτιση υπάρχει μέσα από αυτόν τον γέροντα. Εμείς πάντως, κύριε Ζουγανέλη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποβληθήκατε σε αυτόν τον κόπο, να σας ενοχλήσουμε αυτήν την ώρα που ξέρουμε για σας πόσο χρήσιμη είναι, και να δώσετε την προσωπική σας μαρτυρία για τον γέροντα Παΐσιο. Να γνωρίζετε μόνο ότι αυτού του είδους οι εκπομπές ωφελούν πάρα πολύ τους φίλους ακροατές, γιατί δική τους ήταν η απαίτηση να έχουμε όσο μπορούμε περισσότερες μαρτυρίες για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος. Μάλιστα. Θα ήθελα, ναι. Θα ήθελα και εγώ να τους βεβαιώσω ότι όλα όσα λέμε αυτή τη στιγμή είναι προϊόντα πραγματικότητας και όχι εφάνταστης μνήμης ενός νέου, αλλά ούτως ή άλλως εκείνο που με όθησε να ασχοληθώ και περί την θεολογία μέσα από την επιστήμη ήταν ίσως αφορμή, και μέσα από αυτά τα βιώματα που είχαμε τον πανοσιολογιότατο, θα λέγαμε, γέροντα. Μάλιστα. Κύριε Ζουγανέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ εύχομαι ο Χριστός που αναστήθηκε να αναστήσει μέσα μας οποιαδήποτε
χαρά και ελπίδα, αλλά κυρίως τη σωτηρία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε. Αναλογίζομαι, φίλοι ακροατές, τι σχόλιο θα μπορούσε να ακολουθήσει μετά από αυτές τις τόσο επικοδομητικές συνομιλίες με τους συνομιλητές μας. Νομίζω ότι οποιοσδήποτε σχολιασμός για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Παϊσίου από μέρος μας θα ζημίωνε τα νοήματα που με τόση γλαφυρότητα έχουν αποδώσει οι προσκεκλημένοι μας. Να ακούσουμε όμως και την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Χρήστος Ρετουνιώτης, ο οποίος είναι ναυτικός στο επάγγελμα και αυτή την στιγμή που μεταδίδεται η εκπομπή μας βρίσκεται ταξίδι στις μακρινές θάλασσες. Αξίζει να δώσουμε προσοχή σε αυτήν την τόσο μικρή συνέντευξη, πιστεύω όμως ότι πολλά θα ωφεληθούμε. Κύριε Ρετουνιώτη, είχατε την ευλογία από το Θεό, ενώ ζούσε ο γέροντας Παΐσιος, να τον γνωρίσετε. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτήν την προσωπική σας εμπειρία. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσινάλη, που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω κι εγώ για τον Σεβάσμιο Αυτογέροντα, τον Άγιο Αυτογέροντα που γνώρισα μετά από μία περιπλάνησή μου, ρωτώντας για να μπορέσω να στερεωθώ και εγώ στην πίστη μας, στην Ορθοδοξία μας. Μετά από ένα διάστημα περίπου 2 ετών και μετά από μία σοβαρή μου εγχείρηση στην καρδιά, έχω βάλει βηματοδότη, ευρέθηκα στο Άγιο Όρος και έξω από το κελί του Πατρός Παϊσίου, του γέροντος που με βοήθησε πάρα πολύ να στερεωθώ στην πίστη μου, να εδραιωθώ στην πίστη μου και να μπορέσω να βαδίσω στο δρόμο του Θεού μας. Βλέποντας τον γέροντα για πρώτη φορά, νόμιζα ότι έβλεπα έναν άγγελο. Είχε ένα διαυγές πρόσωπο, μία γλυκύτατη φωνή, η οποία σου μιλούσε με τόση χάρη και με αυτό το χαμόγελο που σε αφόπλησε. Το ρώτησα για το δικό μου το πρόβλημα, το θέμα δηλαδή του βηματοδότη που είχα τοποθετήσει, που έχω τοποθετήσει, και μου απάντησε με αυτόν τον αφοπλιστικό τρόπο. «Ξέχαστο ευλογημένε τον βηματοδότη σου». «Μα γέροντα, ξέρεις». «Ξέρεις», μου λέει, «τι χρειάζεσαι». «Χρειάζεσαι να πας να αγοράσεις από ένα σούπερ μάρκετ λίγη καλή αδιαφορία». Με αυτόν τον μεταφορικό λόγο ο γέροντας μου έδωσε να καταλάβω ότι το πρόβλημά μου ήταν όχι σωματικό, αλλά ήταν θέμα άγχους. Μη είχε κυριεύσει το άγχος. Ήθελα εκείνη τη στιγμή να γονατίσω, να φιλήσω τα πόδια του γέροντα, διότι μου έδωσε μεγάλη χαρά, μεγάλη ανακούφιση, όπως έδινε και σε τόσους ανθρώπους που ήταν εκείνη την ημέρα τριγύρω του. Τον ευχαρίστησα και του ζήτησα μία ευλογία ακόμη. Του λέω, «Γέροντα, σε παρακαλώ, μπορείς να με σταυρώσεις?» Και μου απάντησε, «Να είναι ευλογημένο». Και με πήρε στο κελί του και με σταύρωσε με το ιερό λείψανο του Αγίου Αρσενίου. Μεγαλύτερο δώρο για μένα δεν υπήρχε εκείνη την ημέρα. Του έβαλα μετάνοια, τον ευχαρίστησα, του φίλησα το χέρι που ευωδίαζε. Ευωδίαζε το χέρι του Πατρός Παϊσίου. Και ανάλαφρος πλέον, και παρά το πρόβλημα ότι είχα, ήμουν φρέσκο εγχειρισμένος, έφυγα από το κελί του και ευάδισα για τη Μονή Κουτλουμουσίου όπου και διέμενα. Στο δρόμο θυμήθηκα ότι κάτι ξέχασα, κάτι έπρεπε να πάρω από το γέροντα, για να τον έχω πάντοτε μαζί μου, κοντά μου, να τον αισθάνομαι, να μου δίνει τις συμβουλές του και
και να με στερεώνει πιο πολύ ακόμα στην πίστη μας και στην ορθοδοξία μας. Γυρίζοντας τρέχοντας, του φωνάζω έξω από τα σύρματα γιατί είχε κλείσει πλέον το κελί του, «Γέροντα, γέροντα», βγαίνει και μου απαντάει, «Τι είναι ευλογημένε, γέροντα, δεν θα μου δώσεις κάποια ευλογία, διότι έχω δύο παιδάκια». «Ευλογημένε, μην τρέχεις, περίμενε, περίμενε». Και ο του θαύματος μου έδωσε δύο εικονίτσες, τις οποίες έφτιαχνε με τα ίδια του τα χέρια. Μεγάλη ευλογία. Και όταν το θυμάμαι, και αυτή τη στιγμή που το θυμάμαι, κύριε Τσινάλη, τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα, διότι γνώρισα το φως μου κοντά στο γέροντα που έφυγε από τη ζωή αυτή. Τι θα θέλατε να λέγατε σήμερα σε αυτούς που δεν έτυχε να γνωρίσουν τον γέροντα? Ότι εγώ έναντι αυτών είμαι πολύ τυχερός. Είμαι πολύ τυχερός και είναι πολύ άτυχοι που δεν γνώρισαν τον γέροντα από κοντά, να τους δώσει δύο γλυκές, διότι όντως το στόμα του έτρεχε μέλι, δύο γλυκές νουθεσίες, να τους στερεώσει στην πίστη μας. Κύριε Ρατουνιώτη, ευχαριστούμε για αυτήν την μικρή συνέντευξη και ευχόμαστε ο Θεός διαπρεσβειών του Πατρός Παϊσίου εκεί που ταξιδεύετε στα μακρινά ταξίδια στις θάλασσες να σας στηρίζουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσινάλη, και εύχομαι ο γέροντας να μην είναι μόνο στα δικά μου ταξίδια και να με συνοδεύει, αλλά να συνοδεύει και όλους τους ναυτικούς του κόσμου και όλον γενικά τον κόσμο με τις νουθεσίες του. Στην ηγουμένη Φιλοθέη του Ιερού Ησυχαστηρίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης έγραψε το 1973 επιστολή που προοριζόταν για τους αρχάριους μοναχούς. Να διαβάσουμε, φίλοι ακροατές, τον πρόλογο του κειμένου για να φανεί το ύψος της ταπεινοφροσύνης του γέροντος Παϊσίου. Πριν αρχίσει το χωριάτικο χέρι μου να γράφει, καλό είναι να ζητήσω συγχώρεση από όλους τους ευλαβείς αναγνώστες που τολμώ ο αγράμματος να γράφω, ενώ και την ελληνική γλώσσα καλά-καλά δεν γνωρίζω. Αυτό που κάνω ίσως φανερώνει κάτι να μην πάει καλά, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζω την αιτία. Λέω μεν με τον λογισμό μου ότι από πόνο προς τους αρχαρίους μοναχούς γράφω, αλλά πού να ξέρω, εάν δεν ήταν αιτία ο μεγάλος κρυφός εγωισμός μου, τον οποίον μόνος μου δεν μπόρεσα να διακρίνω. Γι' αυτό σας παρακαλώ, εύχεστε, εάν είναι αυτή η περίπτωση, να με ελεήσει ο Θεός. Φίλοι ακροατές, εδώ τελείωσε και η σημερινή μας παρουσίαση. Ευχαριστούμε τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας και Ναούσης, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Διονύσιο Μανιάκα, τον δάσκαλο κύριο Εμμανουήλ Ρουσάκη, τον θεολόγο καθηγητή κύριο Γεώργιο Ζουγανέλη και τέλος τον ναυτικό κύριο Χρήστο Ρετουνιώτη. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, διότι με γλαφυρότητα και σαφήνεια στον λόγο μίλησαν για το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Παϊσίου.